Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το ζωντανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στις 9. Στις 8, συγγνώμη. Συνεχίζονται οι καταλήψεις σε 159 σχολές εναντίον του νέου νόμου πλαίσιο για την παιδεία. Σε καταλήψεις επίσης έχουν προχωρήσει οι μαθητές σε 258 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Παρέμβαση χθες στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ προσπάθησαν να κάνουν φοιτητές, μεταφέροντας μήνυμα από φοιτητικούς συλλόγους σχολών υποκατάληψη. Η διοίκηση της ΕΡΤ διέκοψε το δελτίο και κάλεσε την αστυνομία. Περίπου 500 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φοιτητών και ενίσχυσαν την ομάδα με την παρουσία τους έξω από το ραδιομέγαρο. Η διοίκηση της ΕΡΤ, μετά από διαπραγματεύσεις, αρχικά υποσχέθηκε να παίξει το βιντεοσκοπημένο μήνυμα των φοιτητών στο νυχτερινό δελτίο των 12, πράγμα που δεν έγινε. Αργότερα ισχυρίστηκαν ότι θα έπαιζαν το μήνυμα μαζί με ρεπορτάζ από τη συγκέντρωση. Υπόσχεση που αποδείχθηκε και αυτή ψευδής. Γύρω στη 1:35 έπαιξε με καθυστέρηση νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, στο οποίο έγινε απλή αναφορά στο περιστατικό και μεταφέρθηκε μόνο δήλωση της διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ. Συντονισμένες απεργίες από τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους ιδιοκτήτες ταξί κατά τις επόμενες ημέρες. Την προγραμματισμένη για αύριο και μεθαύριο απεργία μετέθεσαν για Τετάρτη και Πέμπτη οι ιδιοκτήτες ταξί, ενώ την Τετάρτη στις 11 σχεδιάζουν πορεία έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Απεργία για Τρίτη και Τετάρτη ανακοίνωσαν οι οδηγοί σε λεωφορεία και τρόλεϊ, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για τα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ΙΣΑΠ, ηλεκτρικός και τραμ, οι εργαζόμενοι των οποίων θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν και αύριο την 24ωρη απεργία τους. Η απόφασή τους θα εξαρτηθεί από το αν εκδοθεί εντός της ημέρας λίστα ονομάτων εργαζομένων για την εφεδρεία. Δεν πρόκειται να εξαιρεθούν από το τέλος ακινήτων όσοι διέκοψαν μετά τις 17 Σεπτεμβρίου την παροχή ρεύματος σε ακίνητα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού της ΔΕΗ, Γιώργος Μπίτζας, γιατί όπως είπε, η ΔΕΗ έχει ήδη εκδώσει λογαριασμούς και θα δώσει τα ονόματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Παράνομη κρίθηκε για άλλη μια φορά από το δικαστήριο και η νέα κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει για την προσεχή Τετάρτη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσέφυγε στο δικαστήριο, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας, 12 με 4, που εξήγηλαν οι ελεγκτές, διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών κυρίως αιτημάτων τους. Αύριο Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία των δύο πλευρών την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, πρόκειται να διατεθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 560 θέσεις νοσηλείας, οι οποίες αφορούν κυρίως σε νοσοκομεία της περιφέρειας. Το σχέδιο σύμβασης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι προαναφερόμενες από τα νοσοκομεία ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται σε ειδικές θέσεις νοσηλείας που διαθέτουν δίκλινα, μονόκλινα ή πολυτελείας δωμάτια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε νοσοκομείο σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται από το Υπουργείο, η ποιότητα των υπηρεσιών των νοσοκομείων προς τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι εξαιρετικά υψηλή. Ως ελάχιστη ξενοδοχειακή υποδομή των θέσεων αυτών ορίζεται ο εξοπλισμός τους με τουαλέτα εντός δωματίου, κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεοπτικό δέκτη και σίτιση του ασθενούς. Να περάσουμε στα διεθνή. Δεκάδες ένοπλοι Ισραηλινοί έπικοι κρέμασαν Ισραηλινές σημαίες και αφίσες κατά μήκος των κυρίων αλλά και των παρακαμπτηρίων δρόμων κοντά στους εβραϊκούς επικισμούς στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, καλώντας για σφαγή Αράβων και Παλαιστινίων. Ρατσιστικές αφίσες τοποθετήθηκαν επίσης κατά μήκος του δρόμου Ιερουσαλήμ-Χευρώνας και γύρω από όλους τους επικισμούς που εκτείνονται από το νότιο τμήμα της Βιθλεέμ έως το βόρειο τμήμα της Χευρώνας. Μερικές από τις αφίσες έγραφαν τα εξής:
Θα σφάξουμε όλους τους Άραβες, αυτή είναι η γη των προγόνων μας και δεκάδες παρόμοια ρατσιστικά μηνύματα. Έπικοι επίσης κατασκήνωσαν στις Παλαιστινιακές Γεωργικές Εκτάσεις και οπορώνες στα νότια της Βηθλεέμ και εμπόδιζαν τους κατοίκους να πλησιάσουν στη γη τους. Οι έπικοι της Χεβρώνας κρέμασαν και αυτοί οι Ισραηλινές σημαίες και ρατσιστικές αφίσες, απειλώντας ότι θα σκοτώσουν Παλαιστίνιους και φωνάζοντας για την εκδίωξή τους. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει πως η εκτέλεση του Τρόι Ντέιβις την περασμένη Τετάρτη ενδέχεται να έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, αναφέροντας σοβαρές ανησυχίες ότι τα δικαιώματα του Ντέιβις για μια δίκαιη δίκη δεν τηρήθηκαν. Η μεγαλύτερη αδελφή του Ντέιβις, Μαρτίνα Κορέια, δήλωσε στο Democracy Now: «Ξέρω ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι ανάστατοι με ό,τι συνέβη στον Τρόι, που πρόκειται να λειτουργήσει ως καταλύτης για αλλαγές όσον αφορά τον τερματισμό της θανατικής ποινής, ιδιαίτερα στο Νότο». Η κηδεία του Τρόι Ντέιβις έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου στη γενέτειρά του, Σαβάνα της Τζόρτζια. Σε επαναδιαπραγμάτευση των ζωνών αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης, των λεγόμενων ΑΟΣ, αναγκάζεται να προχωρήσει η Κύπρος, καθώς ο Λίβανος έχει εκφράσει έντονα την αντίρρησή του στη μονομερή διακήρυξη, στην οποία προέβησαν Κύπρος και Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι ο Λίβανος έχει διαμφισβητούμενη ζώνη θαλάσσιας κυριαρχίας στα σύνορα με το Ισραήλ. Προηγούμενα, η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει χαρακτηρίσει τραγικό λάθος την κίνηση της Κύπρου για ορισμό των ΑΟΣ μαζί με το Ισραήλ. Δικαίωμα ψήφου αλλά και εκλέγεστε στις δημοτικές εκλογές παραχωρεί ο βασιλιάς Αμπτάλα στις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, γυναίκες θα συμμετέχουν και στο συμβουλευτικό σώμα που διορίζεται από ανώτατους ιεροδιδασκάλους και δικαστές του Ισλάμ στη χώρα. Το δικαίωμα εκλογής και εκλέγεστε, το δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε, με συγχωρείτε, θα ισχύσει μετά τις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την προσεχή Πέμπτη. Υπενθυμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία είναι απόλυτη μοναρχία χωρίς σύνταγμα και ότι οι γυναίκες στερούνται δικαιωμάτων όπως για παράδειγμα η οδήγηση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV στις 8. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.